ο Σπύρος ο Αγόρας και μετά ο αδελφός μας ο Νίκος ο Πασαλής. Ήθε ο Κύριος να ευλογήσει τους δούλους του. Μάθε μου λέει πως αγάπη θα βρεις το μόνο που πάει στο Γολγόθα. Μάθε... Κύριος να σε ευλογήσει πολύ. Γεια σας. Να έχεις τη χαρά μια ιστορία που ήταν γραμμένη στους εναγμούς, ο πόνος μαζί κι η θλίψη μου είχαν θλίψει και τους ουρανούς. Ο πόνος μαζί κι η θλίψη μου είχαν κρύψει και τους ουρανούς. Αμήν. Ευχαριστούμε τον Θεό, αδέρφια μου. Ειρήνη ημίν. Έτσι είπε ο Κύριος όταν μπήκε στους 10, αν δεν κάνω λάθος, μαθητές και ενεφύσισε. Αυτό θέλουμε κι εμείς, να έρθουμε εδώ πέρα. Και αυτός, όπως εισακούστηκε πριν και η προσευχή του αδερφού του Μαωρίτσιο, να πάρει όλα τα βάρη, ό,τι μαζέψαμε από την ημέρα, να έρθουμε και να τα αφήσουμε στα πόδια του Κύριου. Αυτός είναι ο λόγος που είμαστε εδώ. Χριστός Ανέστη. Έτσι λένε, αδέλφια μου, τώρα στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Είναι 40 μέρες το τυπικό, μέχρι 12 Ιουνίου. Χριστός Ανέστη, αληθώς, δεν λένε καλημέρα, καλησπέρα. Για μας όμως είναι κάθε μέρα ανεστημένος ο Χριστός. Και αν κάμια φορά μας το λένε, να απαντάμε. Θέλει σοφία. Να μην σκληραίνουμε και νομίζουμε ότι είμαστε κάποιοι. Ο Παύλος λέει, έγινε σαν τους Ιουδαίους για να κερδίσω τους Ιουδαίους. Και εμείς καμιά φορά, για να φέρουμε κοντά στο Λόγο του Θεού τους ανθρώπους, πρέπει να ερχόμαστε σε ένα σημείο τέτοιο, ώστε με σοφία να τους αντιμετωπίζουμε. Ευχαριστούμε τον Θεό και επειδή τα βάρη είναι πολλά, αδέρφια μου, της ημέρας και θέλουμε να τα αφήσουμε στον Κύριο, τις αμαρτίες μας, τα λάθη μας, να αναπαυθεί η ψυχή μας, με τη χάρη του Θεού, αυτό πιστεύω ότι είναι και το μήνυμα σήμερα. Να αφήσουμε όλες τις μέρημνες στα πόδια του Κύριου μας, οι οποίες στέκονται εμπόδιο στην πνευματική μας ζωή. Και όχι μόνο εμπόδιο, αλλά φέρνουν σε κίνδυνο και την ψυχή μας. Μπορεί να οδηγήσουν τον άνθρωπο, οι μέρημνες, αδέρφια μου, αγαπητά, μπορεί να ακούγεται βαρύ, στην κόλαση. Μπορεί να πάει ένας χριστιανός στην κόλαση. Αν δεν προσέξει, πολλές φορές λέμε ότι θα πάμε στο, ότι υπάρχει πιθανότητα ο άνθρωπος να πάει στο σκοτάδι και απεφεύγουμε τη λέξη κόλαση γιατί μας φοβίζει. Αλλά πρέπει να ξυπνήσουμε και να καταλάβουμε ότι έχουμε να κάνουμε με σοβαρές καταστάσεις. Ο Θεός να μας ευλογεί και να σας ευλογεί, αδέρφια μου. Θα διαβάσουμε με τη χάρη του Χριστού από την επιστολή του Πέτρου την πρώτη στο έψιλον κεφάλαιο από το εδάφιο 4 και όπως μας οδηγήσει το Πνεύμα του Κυρίου. 1077 σελίδα. Έψιλον κεφάλαιο Α Πέτρου επιστολή. Κάνει λίγο ζέστη, ε. Διαβάζω από το 4 εδάφιο. Ναι, είναι εύκολο, αδερφό μου. Ευχαριστώ. Και όταν φανερωθεί ο αρχιποιμήν, θέλετε λάβει τον αμαράντινον Στέφανον της δόξης. Ομοίως οι νεότεροι υποταχθείτε εις τους πρεσβυτέρους, πάντες δε υποτασσόμενοι εις αλλήλους, ενδυθείτε την ταπεινοφροσύνην, διότι ο Θεός αντιτάσσεται εις τους υπερήφανους, εις τους δε ταπεινούς δίδει χάρη. Ταπεινωθείτε λοιπόν υπό την κρατεάν χείραν του Θεού, δια να σας υψώσει εν καιρό, και πάσαν τη μέρη μνάν ημών, ρίψατε επ' αυτόν, διότι αυτός φροντίζει περί ημών. Εγκρατευθείτε, αγρυπνήσατε, διότι ο αντίδικός σας ο διάβολος, ως λέον οριόμενος, περιέρχεται ζητών τίνα να καταπεί.
εις τον οποίον αντισταθείτε μένοντες στερεοί στην πίστη, εξεύροντες ότι τα αυτά παθήματα γίνονται εις τους αδελφούς σας, τους εν το κόσμο. Ο δε Θεός πάσης χάριστος, ως τις εκάλεσεν ημάς, εις την αιώνιν αυτούν δόξαν δια του Ιησού Χριστού, αφού πάθητε ο λίγον, αυτός να σας τελειοποιήσει, στηρίξει, ενισχύσει και θεμελιώσει. Εις αυτό να είναι η δόξα και το κράτος εις του αιώνας των αιώνων. Αμήν. Τι ωραίος που είναι ο λόγος του Θεού. Διαβάζεις εδάφιο-εδάφιο και μία λέξη διαβάζεις και σε γεμίζει κατευθείαν. Σε υπερκαλύπτει. Δεν χρειάζεσαι πολλά περισσότερα. Γι' αυτό και εμείς μένουμε σταθερά στον λόγο του. Γιατί είναι υπεραρκετό. Δεν χρειάζεται κάτι ο άλλο άνθρωπος για να σώσει την ψυχή του. Αν ξεκινήσει από το Ματθαίο στην αρχή και καταλήξει στην Αποκάλυψη, περισσεύει, αν μου επιτρέπετε η έκφραση να πω, για τη σωτηρία της ψυχής μας. Είναι τόσα πολλά. Και βλέπουμε μέσα σε αυτά τα λίγα εδάφια την απόλυτη σοφία του Θεού μας, του Κυρίου μας. Ξεκινάει, αδέρφια μου, με την υποταγή. Υποταχθείτε, λέει, εις τους πρεσβυτέρους. Από τους εργάτους αναγνωρισμένους μέχρι και τους παλαιότερους αδερφούς. Και αυτό αφορά ιδιαίτερα εμάς τους νέους. Και η υποταγή συνδέεται απόλυτα με την ταπεινοφροσύνη που αναφέρει παρακάτω. Τι σημαίνει ταπεινός? Αν δείτε, αν κάποιος το ψάξει στο λεξικό, σημαίνει ο χαμηλός. Αυτός δηλαδή που περπατάει σαν να μην υπάρχει, σαν να μην φαίνεται. Σαν τα παιδάκια. Δεν τα βλέπουμε. Είναι σε χαμηλό ύψωμα. Πολλές φορές μπορεί να τα χτυπήσουμε με τα πόδια μας, να μην τα προσέξουμε, όχι σε πάτησα, να πούμε στο παιδάκι. Γιατί είναι χαμηλά. Θα μου πείτε, εντάξει, είναι ηλικία προφανώς, αλλά είναι παράδειγμα για να καταλάβουμε ότι σε αυτό το ύψος πρέπει να περπατάμε κι εμείς. Και αυτή η ταπεινοφροσύνη, αδέρφια μου, φέρνει την υποταγή. Να θεωρούμε αλλήλους υπερέχοντας. Και αν μας το ζητάει αυτό για τον ελάχιστο αδερφό μας, πόσο μάλλον στον εργάτη του Θεού. Στον παλαιό εργάτη του Θεού, τον πρεσβύτερο, τον διάκονο, ο οποίος κοπιάζει για τις ψυχές μας, για τη σωτηρία μας. Και από την άλλη όμως, ο λόγος του Θεού τα φέρνει όλα σε μια ισορροπία. Και ο πρεσβύτερος πρέπει να έχει αυτά τα χαρακτηριστικά. Ο κάθε εργάτης. Γιατί λέει παραπάνω, στην αρχή δεν το διαβάσαμε, ο Πέτρος, τους μεταξύ σας πρεσβύτερους παρακαλώ εγώ ο συμπρεσβύτερος. Εξομοιάζει τον εαυτό του μαζί με όλους τους υπόλοιπους πρεσβυτέρους. Και βλέπουμε τη σοφία και τον τρόπο που θέλει ο Θεός να συμπεριφερόμαστε. Όπου και αν βρισκόμαστε, με ό,τι και αν ασχολούμαστε, σε όποιο έργο και αν μας έχει βάλει ο Θεός, σε όποια θέση και αν μας έχει ορίσει το Πνεύμα το Άγιο. Κρατάει μια ισορροπία, αδέρφια μου, ο λόγος του Θεού. Γι' αυτό πολύ όμορφα ο Πέτρος το λέει. Θα μπορούσε να πει: είμαι ένας των επισημωτέρων, όπως χαρακτηρίζεται μέσα στο λόγο του Θεού ο Πέτρος. Κι όμως εξομοιώνει τον εαυτό του σαν συμπρεσβύτερο. Ποιος? Ο Απόστολος Πέτρος. Και αν ο Πέτρος το κάνει αυτό, εγώ τι πρέπει να κάνω? Είμαι ανώτερος του Πέτρου? Άλλη μονό μου, αν καν το σκεφτώ αυτό. Καλά, δεν νομίζω ότι το έχει σκεφτεί και κανείς, αλλά... Και συνεχίζει. Πάντες δε υποτασσόμενοι εις αλλήλους, υποταγή μεταξύ μας. Σου λέει κάτι ο αδερφός σου. Εντάξει, καμιά φορά μπορεί να μην το ζητήσει ευγενικά. Πού είναι η καρδιά σου, πού είναι η καρδιά μου? Εκεί πρέπει να σκύψουμε το κεφάλι, αδερφιά μου. Θα μου πεις, εύκολο Σπύρο να το λες. Δεν είναι καθόλου εύκολο ούτε να το λες ούτε να το πράττεις. Αλλά οφείλουμε και έχουμε υποχρέωση απέναντι στον Κύριο να το πράξουμε. Γιατί ο Κύριος μας έγινε ο ίδιος παράδειγμα για εμάς. Δεν ήρθε απλώς ο Χριστός στη γη και δίδαξε. Δίδαξε και έδωσε παράδειγμα. Και το παράδειγμα του ποιο ήταν? Έλθετε προς εμέ, πάντες οικοποιώντες, και εγώ θέλω σας αναπαύσει. Άρα το ζυγό μου διότι είναι ελαφρύς, και μάθετε από μου διότι είμαι πράος και ταπεινός στην καρδία. Μάθετε από εμού γιατί είμαι. Άρα, όταν εγώ βλέπω τον Χριστό σε ένα σοφό, ευλογημένο, ταπεινό, πράο περπάτημα, οφείλω, αν θέλω να ονομάζομαι χριστιανός, να ακολουθώ αυτά τα βήματα, αυτό το βηματισμό. Είναι όπως στην παραλία που πατάς και αφήνεις το στίγμα. Ακριβώς με τον ίδιο τρόπο ακολουθούμε.
Και πρέπει και οφείλουμε, και τονίζω τη λέξη οφείλουμε, το χρωστάμε. Δεν είναι μια διαδικασία που, εντάξει, ας την κάνω γιατί το λέω λόγος του Θεού. Οφείλουμε, χρωστάμε, αδέρφια μου, να υποτασσόμαστε και να υπακούμε στον Λόγο του Θεού και στα αδέρφια μας όταν αυτά μας ζητάνε κάτι. Αυτό μας λέει ο Λόγος του Θεού. Συνεχίζει. Και προσέξτε, γιατί είπαμε πριν για μια ισορροπία. Θα μου πεις, μα θα υποταχθώ, θα μειωθώ, θα ρίξω τον εγωισμό μου, πρέπει να κάνω μια πράξη που με φέρνει σε δύσκολη θέση, σε μειονεκτική θέση θα λέγαμε. Αλλά γιατί, πώς τα φέρνει ο Θεός όλα σε μια υπέροχη και τέλεια ισορροπία? Τι λέει στους υπερήφανους? Αντιτάσσεται ο ταπεινός όμως, αυτός που θα πράξει αυτό, τι θα κερδίσει από τον Θεό? Χάρη. Και όχι μόνο χάρη εδώ στη γη, αλλά πας ως της ταπεινώνει τον εαυτό του, θέλει υψωθεί. Αν εσύ αυτή την υποταγή και την ταπεινοφροσύνη την ακολουθήσεις, την επιστηρίξεις και την διδάξεις, θα στο ανταμείψει ο Θεός. Πολλαπλάσια. Μπορεί τώρα να μην το έχουμε στο νου μας, γιατί ζούμε σε έναν υλικό κόσμο, αλλά όταν θα έρθει εκείνη η μέρα που θα βρεθούμε ενώπιον του Θεού στους ουρανούς, θα λέμε, αχ, να εργαζόμουν περισσότερο, αχ, να υπάκουα το Λόγο του Θεού περισσότερο. Τι λάθος έκανα που δεν το έκανα όσο ζούσα. Και μια ευλογημένη αδερφή μου είχε πει μια πολύ όμορφη εμπειρία, έτσι με την αδερφή της, αν δεν κάνω λάθος, που της έδειξε κάτι ο Θεός και έφτασε στο σημείο να λέει, μακάρι να μπορούσα να κάνω περισσότερα. Μακάρι να μπορούσα να τρέξω για το Λόγο του Θεού περισσότερο. Τώρα που είμαι στη γη. Και εκεί χανόμαστε λίγο. Είναι σημείο καμπής. Συνεχίζει όμορφα ο Λόγος του Θεού. Ταπεινωθείτε λοιπόν υπό την κρατεάν χείρα του Θεού για να σας υψώσει εν καιρό. Η ταπεινοφροσύνη, αδέρφια μου, είναι μία λέξη και μία έννοια και ένας όρος που στην Αγία Γραφή, μέσα στη Βίβλο, μέσα στη Γραφή, υπερτονίζεται. Όποια σελίδα για να ανοίξεις, είτε μέσα από το γεγραμμένο λόγο, είτε μέσα από παραδείγματα, έρχεται και μας φωτίζει. Τη διαβάζουμε, τη μαθαίνουμε, την αντιλαμβανόμαστε. Υπερισχύει εδώ μέσα. Και αν ο Λόγος του Θεού μιλάει τόσο πολύ για την ταπεινοφροσύνη, εμείς σε ποια θέση την έχουμε? Ξέρετε, στον κόσμο υπάρχει ένας άλλος όρος. Το να λες στον κόσμο, γιατί με τη χάρη του Θεού από τον κόσμο ήρθα, ήμουν αρκετά χρόνια, έζησα την αμαρτία και με έφερε στην Εκκλησία του Θεού και με δίδαξε. Δεν έβλεπες, δεν υπάρχει όρος ταπεινοφροσύνη, υπάρχει όρος μετριοφροσύνη. Έρχεται να φέρει αυτός ο όρος μια κατάσταση λίγο πιο ενδιάμεση, πιο κολακευμένη. Το να πεις στον κόσμο ότι, ότι πρέπει να έχεις ταπεινοφροσύνη, συγχωρέστε μια την έφεση, θεωρούν ανόητο, χαζό. Ένας κοσμικός, αν βγει στους φίλους του και πει εγώ είμαι ταπεινόφρονη ή προσπαθεί να... θα τον κορυδεύουνε. Αυτός ο όρος είναι καθαρά, αδέρφια μου, για τους χριστιανούς. Δεν μπορεί ο κόσμος να το καταλάβει. Γι' αυτό και ο όρος μετριοφροσύνη υπερισχύει ως το ελάχιστο που μπορούν να βάλουν. Ευχαριστούμε όμως τον Θεό και μέσα από αυτό μπορούμε να αντιληφθούμε την αξία αυτής της αρετής που διδάσκει ο Λόγος του Θεού. Προσθέστε, λέει, στην πίστη την αρετή. Πόσα πράγματα έχει ο Λόγος του Θεού. Δύσκολο. Εξαρτάται πώς το βλέπεις. Και δύσκολο και εύκολο. Από τι εξαρτάται? Από το πόσο πολύ αγαπώ τον Λόγο του Θεού. Όσο πιο πολύ τον αγαπάω, τόσο πιο εύκολο μου είναι. Όσο πιο πολύ αγαπάω τον Χριστό, τόσο πιο εύκολο μου είναι να κάνω πράγματα γι' αυτόν. Δόξα στο Θεό, αδέρφια μου. Και πάσαν τη μέρη ημνάν ημών, ρίψαπτε επ' αυτόν, διότι αυτός φροντίζει περί ημών. Τι είπε ο Κύριος? Μην μεριμνάτε περί μηδενός. Μηδέν. Μηδέν. Zero που λένε στα αγγλικά. Τίποτα.
πώς γίνεται αυτό, να μην ερημνάω για τίποτα. Κι όμως γίνεται. Δεν μπορούμε να το καταλάβουμε, μπορεί να μην μπορούμε να το εφαρμόσουμε κιόλας. Σίγουρα γίνεται, για να το λέει ο λόγος του Θεού, σίγουρα. Στην απόλυτη μορφή. Μη μεριμνάτε περί μηδενός. Θα διαβάσω λίγο το Ματθαίο. Το κομμάτι αυτό που μιλάει για τη μέριμνα είναι τόσο τρομακτικό και κοιτάξτε πού μπορεί να οδηγήσει. Το πάρουμε ένα-ένα, αν μου επιτρέπετε. Λοιπόν, είναι στο Ματθαίο, όποιος θέλει να ανοίξει, στο 6ο κεφάλαιο. Δεν έχω σελίδα γιατί πάμε άλλη αρρύθμιση. Θα μου επιτρέψετε να το διαβάσω. Από το 25, στο σίγμα. Δια τούτο σας λέγω, μη μεριμνάτε περί της ζωής σας. Τι να φάγετε και τι να πείτε. Μη δε περί του σώματός σας. Τι να ενδυθείτε. Δεν είναι η ζωή σας τιμιωτέρων της τροφής και το σώμα του ενδύματος. Εμβλέψατε στα πετεινά του ουρανού ότι δε σπύρουσιν, ουδέ θερούζουσιν, ουδέ συνάγουσιν εις αποθήκας και ο πατήρ σας ο ουράνιος τρέφει αυτά, εσείς δεν είστε πολύ ανώτεροι αυτών. Αλλά τι από εσάς μεριμνών δύναται να προσθέσει μία πύχινη στο ανάστημα αυτού. Και περί ενδύματος τι μεριμνάτε. Παρατηρήσατε τα κρίνα του αγρού, πώς αυξάνουσι. Δεν κόπη άδωση, ουδέ κλώθωση. Σας λέγω όμως ότι ουδέ ο Σολομών εν πάση τη δόξα αυτού ενδέθη ως εν τούτον. Αλλά εάν των χόρτων του αγρού ως της σήμερον υπάρχει και αύριον ερύπτεται εις κλίβανον, ο Θεός εν δί ούτω, δεν θέλει ενδύσει πολλό μάλλον εσάς ο λιγόπιστη. Μη μεριμνάτε λοιπόν λέγοντες τι να φάγομεν ή τι να πείομεν, διότι πάντα ταύτα ζητούσιν οι εθνικοί, επειδή ξεύρει ο Θεός σας, ο ουράνιος, τι έχετε χρίαν πάντων τούτων. Και συνεχίζει για να τελειώνω. Αλλά ζητείτε πρώτον την βασιλεία του Θεού και τη δικαιοσύνη αυτού και ταύτα πάντα θέλουν σας προσθεθεί. Μη μεριμνήσετε λοιπόν περί την αύριον, διότι αύριον θέλει μεριμνήσει τα εαυτής. Αρκετόν είναι εις τας ημέρας το κακόν αυτής. Το διάβασα όλο για τον εξής και μόνο λόγο. Ένα τόσο κομμάτι αρκετό μέσα σε ένα κεφάλαιο που εστιάζει στη μέριμνα. Ήρθαμε εδώ, όπως είπε πριν και ο αδερφός πολύ όμορφα, στην προσευχή, για να αφήσουμε τα βάρη. Τις αμαρτίες τις αφήνουμε στο Σταυρό, στην προσευχή μας, με το αίμα. Εδώ ερχόμαστε, για άλλος ένας λόγος που τον ερχόμαστε, είναι για να αφήσουμε τις μεριμνές μας, αδερφιά μου. Πόσες φορές ερχόμαστε στον οίκο του Κυρίου, στον οίκο προσευχής, και αφήνουμε τις μεριμνές μας. Και πώς μπορώ να το καταλάβω αυτό. Όταν κάθεσαι και ακούς το λόγο του Θεού, τώρα, τι σκέφτεσαι. Τι ώρα τελειώνει το κήρυγμα, για να δω τι ώρα πήγε, 9 και 20, τι θα φάω μετά, τι θα μαγειρέψω αύριο, τι θα κάνουμε αύριο με την οικογένεια, να πάμε ένα περίπατο. Μέριμνες. Απλά, εντάξει, okay, είναι της καθημερινότητάς μας. Αλλά υπάρχει κίνδυνος, αδερφιά μου, κίνδυνος από τη μέριμνα. Και γιατί υπάρχει κίνδυνος. Ξέρετε τι λέει στην παραβολή του σπορέα. Αν μου επιτρέπετε να το διαβάσω εντάχει στο κεφάλαιο, συγχωρέστε με να το βρω για να μην σας τρώει και χρόνο. Παραβολή του σπορέα. Νάτι. 22 εδάφιο. Ο δε εις τας ακάνθας παρθείς, ούτε ούτως είναι ο ακούων των λόγων, έπειτα η μέριμνα του αιώνος τούτου και η απάτη του πλούτου, στο Μάρκο λέει, αν δεν κάνω λάθος, και οι επιθυμίες των άλλων πραγμάτων, συμπνίγει το λόγο και γίνεται άκαρπος. Η μέριμνα συμπνίγει το λόγο και γίνεται άκαρπος. Ας θυμηθούμε για την ακρίβεια, γιατί και εγώ. Τι λέει στον Ιωάννη, ότι ο παν κλίμαν μη φέρον καρπών, τι γίνεται. Κόβεται. Τι σημαίνει αυτό? Απώλεια. Από τι? Επειδή μεριμνάω για πολλά. Ναι, επειδή μεριμνάς για πολλά. Γιατί η μέριμνα αυτή συμπνίγει το λόγο και γίνεται άκαρπος. Δεν καρποφορεί ούτε ο λόγος ούτε εγώ. Ούτε μέσα μου, ούτε στη ζωή μου. Ούτε απέναντι στον Κύριο. Και ο Κύριος θα με καθαρίσει μία, τη δεύτερη όμως, ΣΥΡΙΖΑ. Και πού το βλέπουμε επίσης αυτό?
στην παραβολή των ταλάντων. Τι γίνεται εκεί με το δούλο? Θυμάστε με το δούλο με το ένα τάλαντο που το πήρε και το έκρυψε στη γη και όταν πήγε ο Κύριος και του ζήτησε τον λόγο και του λέει τι έκανες δούλε, έφερες καρπό? Πώς το έθεσε? Ο δούλος αυτός, αδέρφια μου, δεν έφερε καρπό. Τίποτα. Το ίδιο το επέστρεψε. Και του λέει ο Κύριος συγκεκριμένα. Έπρεπε λοιπόν να βάλεις το αργύριόν μου στις τραπεζίτας και ελθόν εγών ήθελον λάβει το αιμόν με τα τόκου. Λάβετε λοιπόν από αυτού του ταλάντου και δότε εις τον έχοντα 10 τάλαντα, διότι εις πάντα στον έχονταν θέλει δοθεί και θέλει περισσέψει. Από του δε μη έχοντος και εκείνου το οποίο έχει θέλει αφαιρεθεί από αυτού. Και καταλήγει. Και των άγριων δούλων που δεν έχει κάρπο, ρίψατε εις το σκότος το εξώτερον και θέλει είστε ο κλαθμός και ο τριγμός των οδόντων. Δηλαδή που πάει, στην κόλαση. Γιατί, επειδή δεν έφερε καρπό? Ναι, και γιατί δεν έφερε καρπό? Γιατί με ρημνάει για πολλά. Γι' αυτό ο Κύριος το υπερτονίζει. Μη με ρημνάτε περί μηδενός. Και όταν λέει κάτι ο λόγος του Θεού, αδέρφια μου, το εννοεί. Δεν είναι θεωρίες, φαντασίες, γράμματα τα οποία τα διαβάζουμε για να τα θυμόμαστε απ' έξω. Είναι ναι και αμήν. Το οποίο σημαίνει θα γίνει, γίνεται και θα γίνεται. Δεν υπάρχει περιθώριο απόκλησης από το Ευαγγέλιο. Είναι λόγια Χριστού. Και αν κάποια πράγματα μας φαίνονται υπερβολικά, είναι απλά γιατί μας φαίνονται υπερβολικά. Δεν είναι υπερβολικά. Τα ζητάει ο Κύριος. Και από τη στιγμή που τα ζητάει γίνονται. Έτσι είναι και με τη μέρημνα. Μάρθα, Μάρθα, μεριμνάς περί πολλών και αγωνίζεσαι. Για ένα πράγμα έχεις ανάγκη όμως. Τι? Τη σωτηρία της ψυχής σου. Πού πάμε, αδέρφια μου? Τι κάνουμε? Πώς είναι η ζωή μας? Πώς είναι η καθημερινότητά μας? Μήνυμα αφύπνισης από τις μέρημνες. Και τι θα κάνουμε? Ποια είναι η λύση? Ας τα όλα στην άκρη. Ας τα όλα εκεί. Πήγαινε στον Κύριο. Πήγαινε στα γόνατα. Έλα σε κοινωνία με τον Θεό, δια Πνεύματος Αγίου. Διώξε τα βάρη, άσα στον Κύριο, τα παίρνει ο Κύριος για σένα και για μένα. Δεν χρειάζεται τίποτα. Τίποτα, 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 τίποτα. Ούτε για αύριο, ούτε για το παραμικρό να με ρημνάς. Κάνε εσύ αυτό που είναι να κάνεις την πλευρά σου και τα έχει όλα ο Κύριος στο χέρι του. Μα πρόβλημα υγείας. Μα πρόβλημα οικονομικό. Μα πρόβλημα με τα παιδιά μου. Μα με την οικογένειά μου. Ζήτα εσύ τη βασιλεία του Θεού και τη δικαιοσύνη του και όλα θα στα δώσει ο Κύριος. Αδέρφια μου, δεν είναι υπερβολικός ο λόγος του Θεού σε αυτά τα πράγματα. Όταν λέει ο Θεός ότι θα στο δώσει, θα στο δώσει. Το έχουμε βιώσει? Το έχουμε βιώσει πολλές φορές στη ζωή μας. Αποκαταστάσεις και πράγματα και που δεν το περιμέναμε και είδαμε το χέρι του Θεού και είναι αυτό που μας κρατάει εδώ. Γιατί ξέρουμε ότι είναι αληθινός και ζωντανός και μας το έχει αποδείξει. Δεν είμαστε άνθρωποι που δεν ξέρουμε πού πάμε, πού περπατάμε, πώς πηγαίνουμε. Έχουμε πηξίδα τον Λόγο του Θεού. Και να μην φάω κι άλλο χρόνο, για να καταλήξουμε, αδέρφια μου, με τη χάρη του Θεού, επιστρέφω λίγο στον Πέτρο, εκεί που διαβάζαμε. Πάσαν τη μέρημναν, ημών ρίψατε επ' αυτόν, διότι αυτός φροντίζει περί ημών. Εκρατευθείτε λοιπόν, αγρυπνήσατε, διότι ο αντίδικός σας ο διάβολος, ως λέον οριόμενος, περιέρχεται ζητών την ανακαταπίη, εις τον οποίον αντιστάθετε μένονται στερεοί στην πίστην. Και μας δίνει ο Κύριος το αντίδοτο. Εγκρατευθείτε και αγρυπνήσετε. Αγρυπνήσατε, συγγνώμη. Διότι ο αντίδικός σας ο διάβολος, ως λέον οριόμενος, περιέρχεται ζητών την ανακαταπιεί. Άλλο ένα πράγμα που κάνει μέρημνα. Σε κοιμίζει. Μας κοιμίζει πνευματικά. Γι' αυτό ο Κύριος μας λέει αγρυπνήσατε. Πώς λέει στον Λουκά, όταν θα έρθει ο Κύριος, από τι κινδυνεύει ο χριστιανός? Μέθες. Ποιες μέθες? Πίνουμε πολύ κρασί? Όχι. Μέθη του κόσμου. Δεν χρειάζεται να μεθάς με κρασί για να αλλοιώσεις το πνεύμα σου με ίνον πολύ. Το κρασί του κόσμου σε μεθάει.
αποκρεπάλες, μέριμνες βιωτικές. Πόσο πολύ το τονίζει. Και επέλθει ευνίδιος εφ' ημάς η μέρα εκείνη. Γιατί θα έρθει σαν παγίδα. Γι' αυτό ο άνθρωπος του Χριστού, ο άνθρωπος του Θεού, οφείλει και πρέπει να αγρυπνάει. Να αγρυπνάει, γρηγορείται λέει το κείμενο, όσοι το διαβάζουν θα το δούνε, σε πνευματική επαγρύπνυνση, συνέχεια. Μην κοιμηθώ. Ο λίγος ύπνος, λίγος νησταγμός, λίγη συμπλοκή των χειρώνες, δεν λέει. Και παροιμίες, αν δεν κάνω λάθος, ναι. Λίγη συμπλοκή των χειρών εις των ύπνων, έπειτα η πτώχειά σου έρχεται ως ταχυδρόμος και η ένδυά σου ως ανήρ ένοπλος. Τόσο απλά. Ο διάβολος είναι μεθοδικός. Και ότι τον παρομοιάζει εδώ με οριέωμενο, λέοντα, έχετε δει το λιοντάρι πως πάει να αρπάξει το αρπακτικό, σαν ντοκιμαντέρ. Δεν πάει μπουν κατευθείαν να τρομάξει. Έχει μεθοδία. Παρακολουθεί, χαμηλώνει, ξανασηκώνεται, αλλάζει θέση. Μεθοδικός, έχει μεθοδία. Και μία από τις μεθοδίες του είναι αυτό. Να σου βάζει ένα σωρό πράγματα μέσα στην ημέρα σου, στα οποία εσύ νομίζεις ότι εκπληρώνοντάς τα και κάνοντάς τα, θα έρθει αυτή η ξεκούραση της ημέρας και θα πεις, εντάξει, τώρα θα πάω και στην εκκλησία μου, ακούσω λίγο και το Λόγο του Θεού και ξανά μάνα τα ίδια. Είναι πολύ πιο σοβαρά τα πράγματα, αδέρφια μου. Και ευχαριστώ τον Θεό και θεωρώ ότι όλοι τον ευχαριστούμε που μας το έχει φανερώσει αυτό. Και με ιδιαίτερη προσοχή να μένουμε σε αυτά τα λόγια. Να μην τα προσπερνάμε σαν κάτι τυπικό. Και ξέρετε, κλείνοντας, ναι, ερχόμαστε στο λόγο, ερχόμαστε στην εκκλησία και πολλές φορές λέμε πάλι τα ίδια, βαρέθηκα. Αγάπη, χαρά, ειρήνη, ταπεινοφροσύνη, μακριά την αμαρτία. Και παθαίνει ο άνθρωπος του Θεού έτσι μία ανιαρότητα. Αδέρφια μου, αυτά όμως είναι που θα μας πάνε στον ουρανό. Δεν υπάρχει, όπως είπαμε και στην αρχή, παρεκκλίνω. Αυτά τα ανιαρά πράγματα που μας φαίνονται καμιά φορά, μας έφερε ο διάβολος σε αυτό το σημείο και μας φαίνονται ανιαρά, αλλά δεν είναι ανιαρά. Είναι η σωτηρία της ψυχής μας. Πρέπει να το αντιληφθούμε αυτό. Δεν θα κρατήσω άλλον χρόνο. Γι' αυτό και ο Πέτρος λέει ότι δεν μου είναι ανιαρό να σας το υπενθυμίζω και κάθε φορά τα ίδια και τα ίδια να μας τα θυμίζει ο Κύριος. Πόσες φορές βλέπουμε ένα εδάφιο και λέμε, πού το έλεγε αυτό, πού το θυμόμουν να κάνω. Μπορεί να το έχω ακούσει 10 φορές στην πνευματική μου ζωή. Το έλεγε αυτό ο λόγος του Θεού. Το έλεγε αυτό, λέμε πολύ καλά. Σας έχει τύχει, εμένα μου έχει τύχει. Σαν να μην το έχω ακούσει ποτέ. Κι όμως η μεθοδία του διαβόλου οδηγεί εκεί τον άνθρωπο. Γι' αυτό ο Θεός θέλει να μας υπενθυμίζει με τα ίδια και τα ίδια τον λόγο του, ώστε εμείς να φεύγουμε από την αμαρτία, προφανώς, αυτονόητο, και από τη μέρημνα που μπορεί να οδηγήσει στην απώλεια, αδερφή μου. Εύχομαι ο Θεός να μας αναπαύσει αυτή την ώρα και να συνεχίσει με τον δούλο του. Και ο Χριστός μας αγαπάει, μην το ξεχνάμε. Ειρήνη ημίν.